Αυτό είναι ζωντανό αυτό το οποίο λέμε. Όχι, okay, αυτό το οποίο συνέβη και είναι αυτό που σας είπε ο γιος μου, ο Κίμωνας. Εγώ είμαι ο Βασίλης ο Φράγκος. Έγινε, μπλοκαρίστηκε η δημοκρατία και στο ένα της σημείο, έξοδο και στο άλλο. Και τα αυτοκίνητα που είχαν πρόσβαση σε αυτόν τον δρόμο μπήκαν για να σωθούν εδώ πέρα. Η φωτιά ερχόταν, ήταν αισθητή από τον καπνό, αλλά φαινόντουσαν και οι φλόγες πλέον. Η μόνη διέξοδος αυτούς τους ανθρώπους ήταν αυτές οι δύο πόρτες, τις οποίες τις είχα ανοίξει πριν είχα ανοίξει την πόρτα την κάτω. Εσείς τι που είπατε πριν, το έχετε δει. Και κάτω υπήρχαν δύο δυνατότητες. Κάποιες παλιές σκάλες από όπου κατέβασαν τους ανθρώπους και κάποιες σκάλες που έπρεπε να περπατήσεις 50-60 μέτρα και να κατέβεις από κάποια άλλα σκαλοπάτια τα οποία μπορούσες να τα κατέβεις. Τους πήγα από τα πρώτα γιατί δεν είχαμε χρόνο. Ο άνθρωπος που, γιατί ήρθα εκτές, δεν μπόρεσα να έρθω στο γιατί ήταν ο ανακριτής και δεν μπορούσα να μπω. Αλλά όταν βρέθηκαμε με άλλους ανθρώπους εκεί, ήταν και ο τελευταίος που είχε σωθεί. Ο τελευταίος μου είπε, Βασίλη, εγώ είμαι ο τελευταίος και από πίσω μου άκουγα τους ανθρώπους που τους είχε προφτάσει η φωτιά και άκουγα τα ουρλιακτά τους. Σημασία έχει ότι για χρόνο πολύ μικρό κάποιοι άνθρωποι δεν εσώθησαν. Παιδιά, σας έδωσε κανείς το δικαίωμα να μπείτε μέσα. Είναι ξένοι. Τι είναι ξένοι. Είναι ξένοι προς το δικαίωμα. He's the owner of the building. It's not allowed. Okay. Έχουν έρθει ξένοι δημοσιογράφοι που αντιλαμβάνεστε και υπάρχει μια προσπάθεια συνεννόησης. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Φράγκο. Τέλος πάντων, η δυναμική του όρτ, για να καταλάβουμε πώς το διάλογο συνέβηκε αυτό, είναι ακριβώς ότι για κλάσματα δευτερολέπτου 26 άνθρωποι βρέθησαν εδώ νεκροί. Ερχόταν φουσκωτό εκείνη την ώρα να τους πάρει, υπήρχε κάποιος τρόπος να ξεφύγουν από εδώ πέρα. Πόσες ώρες καλύπτεται αυτή την ιστορία. Φουσκωτό, παιδιά, ήρθε από μετά από... Από προχθές το βράδυ. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ώρα γίνεται όλο αυτό το συμβάν, πες 6. Αυτό το φουσκωτό έρχεται μετά από 3 ώρες περίπου. Και εγώ προσωπικά έφτασα γύρω στις 12 η ώρα στο λιμάνι της Ραφίνας. Φύγα από τους τελευταίους, έτσι. Όχι, δεν έφυγα από τους τελευταίους, έφυγα με... από τους τελευταίους των 30 ατόμων που είμαστε εδώ. Πόση ώρα μείνατε στη θάλασσα? Ένα τριώρο. Κύριε Φράγκο, να σας ρωτήσω κάτι. Σε πόση ώρα έφτασε η φωτιά από τη Μαραθώνος εδώ? 3 λεπτά. 3 λεπτά έφτασε από τη Μαραθώνος στο ξενοδοχείο Μάτι. Τι απόσταση είναι? Ο νέος ένας από τους δύο γιους μου δούλευε εκεί. Τι απόσταση μιλάμε? 1 χιλιόμετρο. Σε 3 λεπτά 1 χιλιόμετρο. Επειδή πολλής λόγος γίνεται για ευθύνες και τα λοιπά, σας ειδοποίησε κανείς να φύγετε? Πιστεύω ότι θα περάσει η φωτιά τη Μαραθώνος. Είχατε χρόνο να φύγετε καταρχήν? Τις ευθύνες τις φέρουμε όλοι στον βαθμό που ψηφίζουμε και μας εκπροσωπούν αυτοί που μας εκπροσωπούν. Το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, είναι διαχρονικό. Η περιοχή δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν κάποιοι. Για μένα υπάρχει δόλος να την κάψουν. Έχει γίνει επανειλημμένος και διαχρονικά. Άρα τι ευθύνες, σε ποιον ζητά από μένα να σας πω για τις ευθύνες? Εμένα μου αναλογεί μία ευθύνη στα πόσα εκατομμύρια ψηφίζουμε. Για αυτήν μπορώ να σας μιλήσω, για αυτήν σας ομιλώ. Πόσοι ψηφίζουμε στην Ελλάδα? Σας απαντάει το ένα διά τόσα εκατομμύρια. Λέω την άποψή μου. Καλή. Εγώ δεν έχω να σας πω τίποτα. Ναι, Νίκο, πες μου σε παρακαλώ. Πες μου, σε ακούω. Μας είπε ότι για κλάσματα δευτερολέπτων ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους. Θέλω να γυρίσω λίγο σε αυτές τις στιγμές. Μιλάμε για εκείνη τη στιγμή, μπερδεύτηκαν... είχα ακούσει συγγνώμη και... λίγο Νίκο, επειδή νομίζω ότι... Συγγνώμη λίγο, Νίκο, με συγχωρείς. Νίκο, με συγχωρείς, άσε με να τελειώσω, παρακαλώ. Δεν έχει επιστροφή ο κύριος, του δίνω το ακουστικό για να ακούει το τι λες. Να σας το μεταφέρω. Ωραία. Λοιπόν, επανέλαβε την ερώτησή σου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό που ρωτάω είναι, μας είπε ο κύριος Δράκος προηγουμένως, ότι για κλάσματα δευτερολέπτου έχασαν ουσιαστικά τη ζωή τους.
Αυτά τα δευτερόλεπτα, τι ακριβώς έγινε? Μας είπατε ότι διακλάσματα δευτερολέπτου. Πήγαν να κατεβούν από λάθος σημείο. Μας είπε, λοιπόν, σας μεταφέρω την ερώτηση φωτιά, του συναδέλφου, ότι για κλάσματα... είναι ο κύριος Νίκος Νικολετάκης, είναι στον αέρα στο στούντιο. Έτσι, λοιπόν, ρωτάει ο κύριος Νικολετάκης αν αυτά τα δευτερόλεπτα που φάνηκαν μοιραία προσπάθησαν να κατέβουν ή όχι. Δεν ξέρω, θέλω... προσπάθησαν οι άνθρωποι να... να κατέβουν ή όχι, ναι. Να κατέβουν από τον κρεμό να... Οι άνθρωποι που ήταν μαζί μου, κατεβήκαμε, σας λέω, γύρω στους 30 άνθρωποι από κάτω, με μεγάλη πειθαρχία, υπήρχε μία έγκυος, υπήρχαν πολλά παιδιά, κάποιοι μικρότεροι από μένα και κάποιοι λίγοι μεγαλύτεροι. Εγώ είμαι 61 ετών. Η πεθερά μου, παραδείγματος χάρη, είναι 80. Κατεβήκαμε όλοι κάτω και εσείς τον είδατε το... σε κάποια σημεία είναι κακοτράχαλος το μονοπατάκι είναι και είναι, τα βράχια είναι εγώ βρέθηκα χωρίς σαγιονάρες και τα βράχια σου κόβουν τα πόδια και εκεί έπρεπε να κρατάς κάποιους συν τα σκυλιά, συν τα γατιά, γιατί οι άνθρωποι είχαν σκυλιά, είχαν γάτες, είχαν ό,τι είχε, σκέφτηκε κάποιος να πάρει την τελευταία στιγμή. Οι υπόλοιποι 26 δεν χώραγαν να κατέβουν μέσα σκάτω ή δεν ακόλουψαν? Υπήρχε... αυτοί που βρεθήκαμε εδώ και μπόρεσα εγώ να τους πίσω να κατέβουμε, κατεβήκαμε όλοι μπλοκ. Να τους πείσετε, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Βεβαίως, γιατί ήταν αυτοκίνητα ένα πίσω από το άλλο, ένας ναι, ο άλλος όχι. Αλλά έπρεπε αυτός που δεν ήθελε να αφήσει χώρο στον άλλο να περάσει. Δεν είναι απλό, είναι σύνθετο. Και σας λέω ότι κάποιοι άνθρωποι απαρατήσανε τα αυτοκίνητα, δεν ήρθαν με το αυτοκίνητο τρέχοντας στον αέρα, ήρθαν με τα πόδια. Άρα από εδώ μέχρι εκεί είναι κάποια δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα συμβαίνει το εξής. Έχει φτάσει η φωτιά. Έχει σκοτεινιάσει. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Και πρέπει να φτάσεις κάπου που δεν βλέπεις. Μια κοπελίτσα έπεσε από εδώ. Μια κοπελίτσα έφτασε μέχρι την άκρη και δεν είχε. Ήταν ο χορός του Ζαλόγου. Η κοπέλα αποφάσισε να πηδήξει. Εντάξει. Κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν, μου το διηγήθηκαν, βρέθηκαν στο τζάκι, δίπλα. Κάποιοι άλλοι στη βεράντα. Κάποια σκυλιά, γατιά κτλ. Αύριο έχει σημασία τι θα γίνει αύριο. Αύριο θα βρέξει. Αυτό συνέβη. Μακάρι να βάλουμε μυαλό και να μην ξανασυμβεί. Αύριο. Γι' αυτό θα έπρεπε να διαφεύγουμε. Αύριο θα βρέξει. Όλο το άλλο άστο.